Γεια σας. Χάρη σε αυτόν, περπατάμε, μιλάμε, αισθανόμαστε. Ποιος είναι αυτός, ποιος άλλος, ο εγκέφαλος. Χωρίς τον εγκέφαλό μας, λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε να μιλήσουμε, ούτε να περπατήσουμε, ούτε να δούμε και φυσικά πάνω απ' όλα ούτε να μιλήσουμε. Το θέμα, λοιπόν, που θα συζητήσουμε σήμερα έχει σχέση με τον εγκέφαλό μας, τα μάτια μας, την όρασή μας δηλαδή, αλλά και την καρδούλα μας. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, είναι αυτός που τα συντονίζει όλα για να είμαστε καλά. Όταν το κεφάλι μας είναι καλά, συνήθως και τα υπόλοιπα είναι καλά. Αν αυτός κάπου στραβώσει, κάπου και τα άλλα πιθανό να στραβώσουν. Εγώ όμως δεν είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να σας το πω αυτό. Έχουμε εδώ δύο ανθρώπους από τα καταστήματα Βιοφως, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες, όπως είναι ο διατροφολόγος μας και διαιτολόγος μας, ο Μάριος Αθανασόπουλος. Γεια σας. Χαίρετε. Καλά, ναι, όλα. Καλά. Και έχουμε φυσικά και την υπεύθυνη των καταστημάτων Βιοφως, που είναι η Δέσποινα Παπαδημητρίου. Χαίρετε. Γεια σας. Όλα καλά. Όλα καλά. Από ό,τι βλέπω είστε καλά. Προς το παρόν, ο εγκέφαλος ο δικός μου λειτουργεί καλά. Ελπίζω και οι δικοί σας εγκέφαλοι λειτουργούν καλά. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή λειτουργεί μεν ο εγκέφαλός μου καλά, αλλά έχω λίγο πρόβλημα με τα μάτια μου. Το βλέπουν ούτως ή άλλως. Τι σημαίνει, ότι κάπου χάνει ο εγκέφαλος? Όχι, τα λοιπόν. Μάτια είναι ένα όργανο που γι' αυτό... Έχει τις ιδιαιτερότητες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Μάρη, θέλω να σε ρωτήσω, ο εγκέφαλος είναι πραγματικά ο σημαντικότερος στον ανθρώπινο, στο ανθρώπινο σώμα. Τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην υγεία μας, αν κάτι δεν πάει καλά, εάν, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δεν κάνουμε και καλή διατροφή, κάπου να μπλοκάρει. Είναι έτσι, για έχω λάθος, διόρθωσέ. Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Mm-hmm. Ό,τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα, είτε είναι νοητό είτε μη νοητό, δηλαδή, είτε το κάνουμε σκεμμένα, είτε γίνεται μόνο του, γίνεται μέσα του εγκεφάλου. Οπότε ο εγκέφαλος πρέπει να είναι πάντα σε καλή λειτουργία. Η μη δυσλειτουργία του μπορεί να προκαλέσει τα πρώτα συμπτώματα που είναι απώλεια μνήμης, η μη σωστή αντίληψη, κάποια δυσλειτουργία κάποιου οργάνου, δυσλειτουργία κάποιου μέλους, είναι το κέντρο του ανθρώπου. Είναι αυτό που δίνει τις εντολές για τα πάντα και αυτό που πρέπει πάντα να είναι σε άριστη κατάσταση, όσο γίνεται δηλαδή καλύτερα, για να έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ζωής και για να έχουμε ζωή για την ζωτικό όργανο. Πώς μπορούμε να τον διατηρούμε τον εγκέφαλό μας υγιή? Δηλαδή, σε όσο περνάει από το χέρι μας. Mm-hmm. Έτσι δεν είμαστε και θεοί, ούτε μπορούμε να κάνουμε. Αλλά όσο περνάει από το χέρι μας, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό μας σε καλή κατάσταση, ούτως ώστε και τα υπόλοιπα όργανα του σώματός μας να είναι σε εξίσου καλή κατάσταση? Μπορούμε να ακολουθήσουμε μερικά πολύ βασικά μονοπάτια. Το πρώτο είναι, όπως λέγανε και αρχαίοι, το νους υγιής εν σώματι υγιή. Η τακτική άσκηση προσφέρει καλή οξυγόνωση του εγκεφάλου. Συνεπώς, μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο καλή εγκεφαλική λειτουργία. Σίγουρα και η εγκύμναση του ίδιου του εγκεφάλου, με το να διαβάζουμε, με το να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία απαιτούν σκέψη, μπορεί να βοηθήσει την καλύτερη λειτουργία. Όσο μπορούμε να μην αγχωνόμαστε, να μην στρεσαριζόμαστε, κάτι το οποίο δεν είναι και εύκολο βέβαια τη σημερινή εποχή. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είπες να διαβάζουμε και να βασανίζουμε λίγο το μυαλό μας, έτσι, τον εγκέφαλό μας να λειτουργεί. Έχω δει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ με τα σταυρόλεξα. Ναι. Είναι κάτι που βοηθάει, είναι αλήθεια ή είναι μύθος? Οποιαδήποτε δραστηριότητα κινητοποιεί τον εγκέφαλο, προκαλεί την αιμάτωσή του, βοηθάει στην πιο εύρυθμη λειτουργία του. Άρα είναι αλήθεια και δεν είναι μύθος σε όλη αυτή την ιστορία. Ωραία, θα αρχίσω και εγώ τώρα να λύνω σταυρόλεξα. Δεν ήμουν αυτή. Του διαβάσματος ήμουν, αλλά όχι των σταυρολέξων. Αφού λες θα βελτιωθεί ο εγκέφαλος, λοιπόν, καιρός είναι να τον βελτιώσω όσο γίνεται ακόμα καλύτερα. Η διατροφή παίζει κανένα ρόλο? Το επόμενο που θα έλεγα, λοιπόν, θα ήταν μια σωστή, ισορροπημένη διατροφή. Μας δίνει το απαραίτητο καύσιμο για να λειτουργήσει και ο εγκέφαλος. Συνοδευτικά, όπως έχουμε πει στο θέμα μας, και τα μάτια και η καρδιά. Οπότε, μία σωστή διατροφή θα πάρουμε τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες, μίκρο και μάκρο θρεπτικά συστατικά, τα οποία θα μπορέσουν έτσι να μας δώσουν την ευεξία και την υγιή εγκεφαλική λειτουργία που θέλουμε. Ή αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι πιο εξειδικευμένο, θα μας βοηθήσει πάλι η διατροφή μας, αυτά τα οποία βάζουμε στο σώμα μας. Επειδή όμως η διατροφή μας, λόγω της ταχύτητας που έχει η ζωή μας, με τις δουλειές μας, με εμείς που, τουλάχιστον που μένουμε και στις μεγάλες πόλεις,
δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια καλή και σωστή διατροφή. Πιστεύεις ότι ένα καλό συμπλήρωμα διατροφικό θα μπορούσε να βοηθήσει τον εγκέφαλό μας ώστε να λειτουργεί καλύτερα, να διατηρείται όσο γίνεται σε καλύτερη κατάσταση και φυσικά παράλληλα η όρασή μας και φυσικά η καρδιά μας, που είναι από τα σημαντικότερα όργανα του σώματός μας. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν τέτοιου είδους συσκευάσματα τα οποία διαθέτει το κατάστημα του Βιοφως. Μπορούμε να τα δούμε αυτά. Θα έχουμε φέρει κάποια συσκευάσματα mm-hmm. σήμερα να δείξουμε στον κόσμο. Mm-hmm. Με πρώτο και πιο σημαντικό ένα συσκεύασμα mm-hmm. το οποίο το γνωρίζουν οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Νομίζω ότι ο σκηνοθέτης μας μπορεί να μας δώσει τις πρώτες μας κάρτες. Mm-hmm. Είναι αυτό. Ναι. Και το συσκεύασμα που θα δούμε λοιπόν είναι το Μουρουνέλεο Μόλερς. Πριν ξεκινήσεις να μας πεις και την ιστορία που ξέρω που είναι το 1854 που Νορβηγία mm-hmm. κλπ. Και θα το πεις και στον κόσμο αναλυτικότερα. Όταν ήμουν μικρή, mm-hmm. μου έδινε η μαμά Μουρουνέλεο. Κάτι εγώ έκλεινα τη μύτη. Πολλές φορές πήγαινα στην τουαλέτα και το έφτυνα διότι ήταν ένα περίεργο πράγμα. Μύριζε πάρα πολύ άσχημα κλπ. Μην μου πεις ότι και αυτό μυρίζει έτσι. Όχι. Είδες πως ξεκινάω εγώ, επειδή το έχω πάθει γι' αυτό και δεν το ήθελα μετά. Το συγκεκριμένο σκεύασμα, το συγκεκριμένο Μουρουνέλαιο, εκτός mm-hmm. ότι βγαίνει και σε κάψουλες, εδώ mm-hmm. το έχουμε δει ο κόσμος σε υγρή μορφή, στη μορφή που το ξέρει. Mm-hmm. Μας έλεγε την ιστορία του. Καταρχήν βγαίνει σε τρεις γεύσεις. Mm-hmm. Έτσι. Βγαίνει στη φυσική γεύση, αυτή που όπως είπατε ούτε είναι αυτή θέλω. Που μυρίζει πού. Έτσι. Βγαίνει με λεμόνι μέσα, το οποίο λεμόνι δεν αφήνει το ψάρι να βγάλει τη μυρωδιά του mm-hmm. και βγαίνει και μετά σε γεύση του τη φρούτη με διάφορα φρουτάκια μέσα, το οποίο είναι πολύ πιο προσιτό σε γεύση και από τα δύο τα υπόλοιπα και είναι και πολύ αρεστό σε παιδιά. Γιατί πρέπει να πούμε το Μουρουνέλαιο μπορούμε να το δώσουμε από 2-3 ετών, γιατί mm-hmm. βοηθάει στην ομαλότερη ανάπτυξη του εγκεφάλου στα mm-hmm. μικρά παιδιά. Έως 102. Ωραία. Λίγο θέλω τη Δέσποινα να μου πει. Για πες μου, Δέσποινα, για λοιπόν, το συγκεκριμένο. Αυτή η γεύση του τη φρούτη κατά πρώτον μοιάζει με τσιχλόφουσκα. Αυτό πρέπει να πω εγώ. Πολύ ωραία. Πιο πρακτικά. Αλλά να σας πω για την εταιρεία Μόλερς που είναι από το 1854 που είπες πριν, Λίτσα. Ναι. Η οποία περνάει 7 στάδια ελέγχου το συγκεκριμένο Μουρουνέλαιο. Mm-hmm. Συμπεριλαμβανόμενης και της μοριακής απόσταξης που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι. Για να είναι καθαρό, να μην mm-hmm. κουβαλάει βαρέα μέταλλα από τις θάλασσες. Mm-hmm. Επίσης, τα ψάρια λιεύονται στις βόρειες νορβηγικές θάλασσες που θεωρούνται πολύ πιο καθαρές τουλάχιστον από τον υπόλοιπο πλανήτη, mm-hmm. ας πούμε. Ναι. Και αλλιεύονται από μικρές ψαρότρατες. Δεν χαλάνε δηλαδή τεράστια πλοία που παίρνουν τόνους ψαριών. Mm-hmm. Επίσης, δεν καταστρέφουν, θες να πεις, και το περιβάλλον. Δεν καταστρέφουν το περιβάλλον. Δηλαδή μπράβο, είναι το τερπνό και το ωφέλιμο μαζί. Ευαισθητοποιημένη εταιρεία. Είναι μικρές ποσότητες, ναι. Ευαισθητοποιημένη εταιρεία και για το περιβάλλον. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Και φαίνεται και στη συσκευασία, φαίνεται σε όλα. Mm-hmm. Η συσκευασία είναι ειδική για να προστατεύει, γι' αυτό είναι mm-hmm. σκούρο πράσινο το μπουκάλι. Mm-hmm. Και επίσης η επεξεργασία του ψαριού για να βγάλουν το Μουρουνέλαιο γίνεται μέσα σε 24 ώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φυσικά. Να ρωτήσω όμως κάτι. Όταν το ανοίξεις το μπουκάλι αυτό, σε πόσο καιρό πρέπει να το καταναλώσεις, χάνει τις ιδιότητές του όταν το ανοίξεις? Διατηρείται πού, στο ψυγείο ή στο ντουλάπι μας, Μάρια? Το Μουρουνέλαιο το συγκεκριμένο, αφού ανοιχτεί, mm. για να το διατηρήσουμε σε μια άριστη κατάσταση, mm. καλό είναι να το βάλουμε στο ψυγείο μας, αφού ανοιχτεί. Αφού το ανοίξουμε. Αφού το ανοίξουμε. Ναι, ναι. Να πούμε τι κάνει το Μουρουνέλαιο, γιατί ναι. το εκθιάζουμε και θεωρούμε ότι είναι τόσο σημαντικό, γιατί το εκθιάζαν και οι παλαιότερες γενιές. Είναι... Αφού σου λέω, από τη δική μου τη γενιά, η μητέρα μου το έδινε, αλλά όταν άκουγα Μουρουνέλαιο την έκανα, γιατί ναι. δεν μπορούσα τη μυρωδιά, βρε παιδί μου. Κάποια σταγόνα κατέβαινε, mm-hmm. γιατί εντάξει, το υπόλοιπο έβρισκα τρόπους για να απαλλαγώ. Λοιπόν, νομίζω όμως τώρα με αυτές τις γεύσεις που μας είπες και κυρίως το τούτι φρούτι που λέει Δέσποινα ότι μοιάζει σαν τσικλόφουσκα, ναι. τα πιτσιρίκια είναι, πολύ άνετα θα μπορούν να το πιούν. Ναι, χωρίς να τους πιέσεις. Τι ωφέλη έχει λοιπόν ναι. το Μουρουνέλαιο Μόλερς? Είναι πλούσια πηγή ωμέγα 3 λιπαρών οξέων. Τα ωμέγα 3 που τα κυνηγάμε και τα ψάχνουμε γιατί παίζουν ρόλο σε τόσες διεργασίες. Ναι. Εκτός λοιπόν από ωμέγα 3, είναι πολύ καλή πηγή βιταμίνης D, απαραίτητης βιταμίνης mm-hmm. για εγκεφαλική λειτουργία, για λειτουργία του θυροειδούς, για απορρόφηση ασβεστίου, για ανάπτυξη, για υπερκινητικότητα παιδιών. Η βιταμίνη D έχει δείξει πολλές κλινικές μελέτες ότι παίζει ρόλο σε αυτό. Mm-hmm. Στο Μουρουνέλαιο λοιπόν συναντούμε τα ωμέγα 3 παντρεμένα με τη βιταμίνη D μαζί με τη βιταμίνη Α σε μικρή ποσότητα, γιατί η Α δεν θέλουμε σε μεγάλες ποσότητες, η οποία κάνει πάρα πολύ καλό στα μάτια, ναι. μαζί με βιταμίνη Ε, λίγη βιταμίνη Ε βέβαια, που είναι πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική βιταμίνη, δέρμα, μαλλιά, νύχια, ανοσοποιητικό
και βοηθάει στο να μην οξυδώνεται το μερουνέλαιο και να μένει πάντα σε αυτή την άρεστη κατάσταση όπως όταν το πρωτοαγοράζουμε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λες όταν το πρωτοαγοράζουμε. Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως, το διατηρούμε στο ψυγείο. Πόσες μέρες μπορούμε να το διατηρήσουμε αυτό? Μπορούμε να το διατηρήσουμε έως και 3 μήνες στο ψυγείο. Α, έχει ημερομηνία λήξης. Έχει ημερομηνία λήξης, ναι. Αλλά αφού το ανοίξουμε, μέσα ναι, σε 3 μήνες, καλό θα είναι να το καταναλώσουμε. Α, πολύ ωραία. Mm. Από εκεί και πέρα το μερουνέλαιο, λόγω των ωμέγα 3, που τα ωμέγα 3 βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία των κυταρικών μεμβρανών. Βοηθάει πάρα πολύ στην εγκεφαλική λειτουργία, βοηθάει τη μνήμη, βοηθάει να ανοίξει όρεξη σε ηλικιωμένους, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ στα επίπεδα χολυστερόλης, γιατί τα ωμέγα 3 δρούν άμεσα στην καρδιακή λειτουργία και στα επίπεδα χολυστερόλης στο σώμα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να σου μειώσει τη χολυστερίνη το μουρουνέλαιο. Μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμισή της. Να τη μειώσει από μόνο του είναι λίγο δύσκολο. Γιατί, γιατί χρειάζεται καλή διατροφή, έτσι, ανάλογα ακριβώς, διατροφή. Πάντα ακριβώς. Είναι η διατροφή μέσα μπαίνει. Ναι. Ακριβώς. Επίσης έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, λόγω ότι είναι ωμέγα λιπαρόξη. Είναι υψηλής καθαρότητας, όπως είπαμε. Και είναι ένα σκεύασμα το οποίο είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια, γιατί βρέθηκε ένα πολύ καθαρό μουρουνέλαιο πλέον, που είμαστε σίγουροι για την πρόλευσή του. Και μπορούμε πλέον να πάρουμε όλα τα θετικά ωφέλη του που δίνει ένα μουρουνέλαιο, χωρίς την άσχημη γεύση. Πολύ καλό. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Και χωρίς να φοβόμαστε για την ποιότητά του, γιατί όπως είπε και η Δέσποινα, είναι πολύ υψηλής καθαρότητας και έχει κάποιες προδιαγραφές, οι οποίες δεν τις συναντούμε εύκολα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπω το μπουκάλι είναι πράσινο, έτσι, και είναι αρκετά σκούρο, θα έλεγα. Άκου τώρα τι ρωτάω, τι μου ήρθε να ρωτήσω. Το χρησιμοποιούν αυτό για την καθαρότητα, δηλαδή χρειάζεται να είναι σε σκιερό μέρος, όχι να είναι, ας πούμε, να το βλέπει ο ήλιος. Το χρησιμοποιούν αυτό το μπουκάλι το συγκεκριμένο. Μήπως αλλοιωθεί αυτό εννοώ. Για την προστασία του προϊόντος από την ακτινοβολία του ηλίου. Μπράβο. Γι' αυτό το μπουκάλι είναι σκούρο. Και δεν θα το βγάλουμε ποτέ στον ήλιο βέβαια. Αλλά επειδή η φυσική του θέση είναι σε ένα ράφι, σε ένα πάγκο, σε ένα αυτό. Εμποδίζεται η αλλοίωση του προϊόντος από αυτή τον ειδικό χρωματισμό της συσκευασίας. Και αφού το αγοράσουμε και το βάλουμε στο σπίτι μας, στην καθημερινότητά μας και στην οικογένειά μας. Θα το βάζουμε στο ψυγείο για να διατηρείται σε άρεστη κατάσταση. Άκου τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, αλλά μπορεί και να μην την ξέρετε, βρε παιδί μου, γιατί και εμένα τώρα έτσι μου ήρθε. Από τι ψάρια γίνεται αυτό το μουρουνέλαιο? Ξέρεις? Γίνεται. Για πες τα, μπράβο παιδί μου, έλα να μορφωθούμε και λίγο. Το συγκεκριμένο μουρουνέλαιο βγαίνει από το σηκώτη της μουρούνας και άλλων συγγενών ψαριών της μουρούνας. Από το σηκώτη, ουσιαστικά. Από το σηκώτη. Από το σηκώτη. Συγγνώμη, και έχει τόσο φτηνό φτηνή τιμή. Μπράβο σας, βρε παιδιά. Τι κάνετε εσείς εκεί πέρα? Στο βιοφως, τι κάνετε, παιδάκι μου? Αυτή η τιμή. Εγώ είναι... αυτή τη, σε αυτό το προϊόν, γι' αυτό το λέω τώρα, το έχω δει πιο ακριβό. Πολύ πιθανότατα να έχει δει το έχω δει πιο ακριβό. Γι' αυτό τώρα μου κάνει εντύπωση και σε ρώτησα από τι ψάρι βγαίνει αυτό το πράγμα. Και είναι τόσο φτηνό. Γενικότερα έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές. Στα καταστήματά μας στο Βιοφως, Πανεπιστημίου 58 και Θεμιστοκλέους 3, θα βρείτε πράγματι πάρα πολύ καλές τιμές και καλές εκπτώσεις. Αυτή είναι τιμή εκπτωτική για την εκπομπή μας. Αυτή είναι σούπερ εκπτωτική τιμή για την εκπομπή. Για να την πάρουμε αυτή τη τιμή, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο τώρα ή να πάμε το κατάστημα τώρα από τα καταστήματα και να πούμε ότι θέλουμε το συγκεκριμένο προϊόν. Για να το λάβουμε σε αυτή τη τιμή. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, καταλάβατε γιατί το είπα, έτσι. Ήθελα να σας βοηθήσω λίγο περισσότερο για να μας πει η Δέσποινα ότι όσοι πάρετε τώρα τηλέφωνο και πάτε, αλλά και μπορεί και να μην πάτε, αλλά να το παραγγείλετε. Δεν γιατί πες. Μπορεί να μένετε σε μια, ξέρω εγώ, μακρινή απόσταση, ακόμα και από το κέντρο της Αθήνας. Μπορούν τα καταστήματα Βιοφως να σας το στείλουν στο σπίτι σας με courier. Είναι έτσι, Δέσποινα, για κανένα λάθος. Είναι. Αλλά και αν έκανα λάθος, θα σας έβαζα εγώ με courier να το στέλνετε. Άμα τι νόμιζες. Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Τα τηλέφωνά μας είναι στο Πανεπιστημίου 58, που βρίσκουμε πιο πολύ τα ασκευάσματα, συμπληρώματα διατροφής. Μας λέει το τηλέφωνο, αν και το βλέπουν, αλλά θέλω να μου το πεις. Και τα καλλιτικά είναι 210-38-00320. Και στη Θεμιστοκλέους 3, που ως επιτοπλίστων έχουμε τα τρόφιμά μας, είναι 210-38-08-320. Ωραία. Και καλό όλο το κόσμο να πάρει τώρα τηλέφωνο, είτε για να πάρουν αυτή την καταπληκτική τιμή στο σκεύασμα, είτε για να μάθουν να πάρουν πληροφορίες για οτιδήποτε τους ενδιαφέρει γύρω από το χώρο. Υπεύθυνα, από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο κάθε άνθρωπος που δουλεύει μέσα στο, που εργάζεται μέσα στα καταστήματά μας, είναι εξειδικευμένος, είναι πτυχιούχος
έχει τις γνώσεις και έχουμε τη διάθεση να τις μεταδώσουμε. Αυτό πολύ σημαντικό που μου είπες και για τη διάθεση, γιατί πολλές φορές συναντάμε λίγο αδιάφορους υπαλλήλους σε αντίστοιχα καταστήματα που δεν σου κάνουν και πολύ καρδιά, πας μία και δεν ξαναπάς. Αλλά από ό,τι έχω μάθει, σε εσάς πάνε και ξαναπάνε. Λοιπόν, άρα αυτό το μουρμέλο... Αγαπάμε τη δουλειά μας και νομίζω ότι φαίνεται σε κάθε ένα άνθρωπο που μπαίνει μέσα στο κατάστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δέσποινα μου, που λες. Μάρια, να επανέλθω τώρα στις καλές ιδιότητες που έχει το μουρμέλο, να συνεχίσεις να μας τις λες. Τα βασικά τα είπαμε ότι βοηθάει πολύ στην λειτουργία του εγκεφάλου, στην καρδιακή λειτουργία, στην λειτουργία των ματιών, λόγω και της βιταμίνης Α αλλά και των ωμέγα λιπαρών. Στην καρδιά σε τι βοηθάει, τι κάνει στην καρδιά? Βοηθάει στο ότι να έχουμε καλύτερη δίνει, δηλαδή να δουλεύει η χοληστερίνη και να έχουμε καλύτερη λειτουργία του καρδιακού μυώσου, λόγω τη δράση στις χυταρικές μεμβράνες. Συνεπώς αποτελεί ένα ολιστικό σκεύασμα το οποίο πιάνει όλα τα κομμάτια που είπαμε, και εγκέφαλο και καρδιά και μάτια, απαραίτητο σε κάθε σπίτι, πολύ σημαντικό για παιδιά τα οποία είναι σε μικρές ηλικίες, γιατί αναπτύσσεται καλύτερο ο εγκέφαλός τους, για παιδιά τα οποία διαβάζουν, γιατί βοηθάει πολύ και στη μνήμη, γιατί βοηθάει γενικότερα στην εγκεφαλική λειτουργία. Αλλά και στους ηλικιωμένους, έτσι. Και να πούμε ότι το συγκεκριμένο μουρμέλο δεν χρειαζόμαστε μεγάλες ποσότητες, χρειαζόμαστε μόλις ένα κουταλάκι του γλυκού μετά το φαγητό μας το πρωί ή το μεσημέρι. Α, πολύ ωραία. Μία η δοσολογία είναι μία, έτσι. Ναι. Είτε είναι μικρό το παιδί, είτε είναι μεγάλος. Ακριβώς. Έτσι. Ένα κουταλάκι ή το πρωί μετά το γεύμα, ή το πρωινό, μεσημέρι. Ή το μεσημέρι. Όχι βράδυ. Όχι βράδυ. Όχι. Λοιπόν, ή πρωί μεσημέρι, προσέξτε το. Όχι βράδυ, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Επειδή λέμε εγκέφαλος και όραση και καρδιά, υπάρχουν εκτός από το μουρουνέλαιο, το μόλερ, σε αυτό το οποίο, από ό,τι μας είπε και η Δέσποινα, είναι, κατασκευάζεται στην Νορβηγία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, σε ένα από τα καλύτερα εργοστάσια και χρονολογείται από το 1854, δηλαδή έχει πολύ μεγάλο παρελθόν, που δεν είναι τυχαίο, σημαίνει ότι μας κάνει όντως καλό στην υγεία μας. Υπάρχουν άλλα σκευάσματα τα οποία έχετε εσείς στα καταστήματα που μπορούν με συνδυασμό του μουρουνέλαιου να μας κάνουν, να μας βελτιώσουν την όραση, να μας βελτιώσουν την καρδιά μας, να έχουμε περισσότερες αντοχές, βρε παιδί μου. Δεν μου λες, για την αντοχή κάνει καλό, εκτός του εγκεφάλου? Βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία των οργάνων. Οπότε όταν όταν τα όργανα δουλεύουν καλύτερα. Έχεις και καλύτερη έχεις αντοχή. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε τι μας έχετε ετοιμάσει. Το επόμενο προϊόν που βλέπουμε, λοιπόν, είναι ένα σύμπλεγμα από μύρτιλο, λουτεΐνη και αστραξανθίνη. Τι είναι λοιπόν όλα αυτά? Το μύρτιλο το ξέρουμε. Είναι ένα μούρο. Μπράβο, το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτό το μύρτιλο. Είναι ένα συνηθισμένο μούρο που έχουμε τις μουριές μας που είχαν παλιά το μαύρο, ή είναι μια άλλη ποικιλία? Όχι, είναι το λεγόμενο blueberry, το μούρο, το μύρτιλο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Έχει βγαίνει μέσα, εδώ στην Ελλάδα. Βγαίνει εδώ και εδώ στην Ελλάδα. Έχει προανθοκιανιδίνες, για να μην μπερδεύουμε πολύ τον κόσμο. Είναι κάποια βιοφλαβονοειδή, τα οποία δρούν προστατευτικά για τα μάτια. Είναι ένα προϊόν που απευθύνεται στους οφθαλμούς, στα μάτια κυρίως. Δρά προστατευτικά στα μάτια, απαραίτητο για τους ανθρώπους που είναι πολλές ώρες στον υπολογιστή. Γιατί βοηθάει να ξεκουραστεί το μάτι, αιματώνεται καλύτερα, δουλεύει καλύτερα ο οφθαλμός. Έχει μέσα τη λουτεΐνη και την αστραξανθίνη, δύο άλλα βιοφλαβονοειδή που συνδυάζονται μαζί με το μύρτιλο. Η λουτεΐνη και η αστραξανθίνη έχουν φανεί από κλινικές μελέτες ότι καθυστερούν την εξέλιξη της οχράς κυλίδος, μια πάθηση. Στα μάτια, ναι, στα που μάτια. Είναι και πολύ. Μπορεί να σου δημιουργήσει τύφλωση. Μπορεί να οδηγήσει έως και τύφλωση. Και ουσιαστικά παρέχουν προστασία των οφθαλμών και από αλλεργίες και από οποιαδήποτε άλλη πάθηση. Καθυστερούν οποιαδήποτε πάθηση, όπως η οχρά κοιλίδα ή ο καταράκτης. Δεν τη σταματάνε σε καμία περίπτωση. Επιβραδύνουν την εξέλιξή της. Και αποτελεί ένα πάρα πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό προϊόν, βοηθάει πάρα πολύ και την καρδιά και το νοσοποιητικό, αλλά κυρίως απευθύνεται στους οφθαλμούς. Να σου πω, μπορούμε να πούμε ότι είναι και προληπτικό φάρμακο? Βεβαίως, δηλαδή, και εγώ που έχω πρόβλημα με τα μάτια μου, έτσι έχω μοιοπία. Μπορώ να το πάρω άφοβα αυτό? Βεβαίως και είναι προληπτικά, για να μην μου δημιουργήσει άλλες επιπτώσεις, γιατί μεγαλώνουμε και όσο να είναι. Μπορεί να δημιουργηθούν άλλες επιπτώσεις. Βεβαίως και αποτελεί ένα προληπτικό, και όσοι έτσι θέλουμε να το προτείνουμε στον κόσμο, σαν μια πολύ καλή πρόληψη για αντιμετώπιση των οφθαλμικών παθήσεων, να πούμε ότι είναι ένα προϊόν που παρασκευάζεται στην Αγγλία από την εταιρεία Terranova, μια εταιρεία που είναι 100% φυσική, δεν περιέχει κανένα έκδοχο μέσα στις καψουλίτσες που έχει, γιατί είναι καψουλίτσες το προϊόν. Ακόμα και η κάψουλα είναι φτιαγμένη από πολιτό δέντρου,
αντί για έκδοχα μέσα στην κάψουλα, δηλαδή κάποια μιλιγκράμμια είναι το μύρτιλο, κάποια λουτεΐνη, κάποια αστραξανθίνη. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα μιλιγκράμμ της κάψουλας λοιπόν είναι υπερτροφές και όχι έκδοχα, όπως είναι η σπίρι... Όταν λες έκδοχα, τι εννοείς? Έκδοχα εννοώ όπως το στεατικό μαγνήσιο ή το σορβικό νάτριο, κάποια πράγματα τα οποία μπαίνουν στην κάψουλα, ναι, για αναγκαστικά για να γεμίσει ο χώρος. Α, δεν έχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν έχει, είναι καθόλου, 100% ό,τι λέμε φυσικό. Έτσι, φυσικό. 100% ναι, φυσικό. Ωραία. Έχει, αυτή είναι... Δεν οθεύεται δηλαδή για να αυξήσουν ίσως και την τιμή ή να τη μειώσουν την τιμή, αλλά να σου μειώσουν και την καταλληλότητα του σκευάσματος. Δεν είναι θέμα ανώθευσης το έκδοχο. Απλά η κάψουλα πρέπει να γεμίσει με κάποιο τρόπο, είτε κάψουλα είτε ταμπλέτα. Απλά η συγκεκριμένη εταιρεία έχει επιλέξει να τις κάνει ίσα ίσα να χωράει το προϊόν αυτό. Όχι μόνο αυτό, αντί για έκδοχα, τον υπόλοιπο χώρο που δεν καταλαμβάνουν οι δραστικές ουσίες, θα τον καταλαμβάνουν οι υπερτροφές. Πάρα πολύ καλό αυτό. Έτσι, το οποίο είναι η λεγόμενη τεχνολογία MagniFood, που την έχουμε γράψει και στην καρτέλα μας, mm-hmm, που αυξάνεται κατακόρυφα την απορρόφηση των δραστικών ουσιών που έχει μέσα το προϊόν. Μάλιστα. Και όπως βλέπουμε, είναι και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Αυτό βλέπω, ναι. Και είναι ένα προϊόν που το προτείνουμε ανεπιφύλακτα στον κόσμο. Από 15-16 χρονών σε παιδάκια μπορούν να το πάρουν. Mm-hmm. Γιατί ειδικά τα παιδιά που διαβάζουν πολύ, φοιτητές, ναι, εξεταστικές, mm-hmm, άνθρωποι οι οποίοι είναι όλη μέρα στον υπολογιστή, mm-hmm, άνθρωποι που έχουν αλλεργίες στην άνοιξη με τη γύρη και δακρύζουν τα μάτια τους, επεφυγκίτες κτλ. Mm-hmm. Αποτελεί μια πάρα πολύ καλή πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση σε όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Πάρα πολύ ωραία. Δέσποινα, εγώ ξανάρχομαι σε σένα γιατί είπαμε, εσύ είσαι ο άνθρωπός μας. Γιατί ό,τι έχει σχέση με την τσέπη μας που δεινοπαθεί, είσαστε οι άνθρωποι μας. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Το υπολογίζουμε πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, θέλεις να πεις στους φίλους μας τώρα που σε βλέπουν κατάματα ότι εμείς από εδώ τι μπορεί να τους δώσουμε, ούτως ώστε να μπουν σε μία σειρά και να έχουν βελτίωση στην όρασή τους, να βελτιώσουν τη μνήμη τους και την κινητικότητά τους ίσως, πίνοντας εκείνο το φοβερό μουρουνέλο που θα το ξαναδούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας και θα ξαναπούμε μερικά πράγματα, αλλά και το συγκεκριμένο που μπορούν να το πάρουν και μικρά παιδιά και μεγάλα παιδιά. Βεβαίως. Οπότε να πούμε γενικά για τον εγκέφαλο. Ναι. Για την όραση. Mm. Για την καρδιά και το κυκλοφορικό. Mm. Αυτά τα σκευάσματα μπορούν να δοθούν το καθένα ξεχωριστά ή και τα δύο μαζί. Ναι. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα δρούν και προληπτικά. Ναι. Συγκεκριμένα το μουρουνέλαιο, το μόλερ, το δίνουμε από 6 μηνών μωρά. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που παίρνανε στην εγκυμοσύνη και κατά το θυλασμό μουρουνέλαιο, το συγκεκριμένο το μόλερ, οι δικές τους έρευνες, ότι δείξανε μεγαλύτερη νοητική λειτουργία, αυξημένη νοητική λειτουργία, τα μωρά μετά. Είναι πάρα πολύ καλό προϊόν, πλήρες αποσταγμένο, πάρα πολύ ποιοτικό, αυτό θέλω να τονίσω, ναι, προϊόν, γι' αυτό και μπορούμε και το δίνουμε σε τόσο μικρές ηλικίες. Είναι πιστοποιημένο προϊόν, δεν έρχεται από το πουθενά. Ναι, βέβαια. Έτσι. Εμείς δουλεύουμε μόνο με πολύ ποιοτικά και πιστοποιημένα προϊόντα. Ναι. Έχουμε αυτή τη τάση, έχουμε αυτή τη φιλοσοφία ως κατάστημα. Να πούμε ότι αυτές τις τιμές τις έχετε γιατί μας αγαπάτε εμάς. Έχουμε ιδιαίτερα πάρα πολύ καλές τιμές. Έτσι. Γενικότερα στο κατάστημα. Δηλαδή, τώρα, άμα θα πάρει κάποιος σήμερα, ναι, τώρα που μας ακούει, ναι, θα του δώσετε αυτή τη τιμή. Όποιος πάρει τηλέφωνο τώρα, θα του δώσουμε αυτή τη τιμή επειδή αγαπάμε εσάς. Ναι, μπράβο. Άμα πάρουν σε ανεξάρτητη ημέρα και ώρα εσάς. Αλλά πούνε όμως πάλι ότι είναι από την εκπομπή μας. Θα έχουν την ίδια τιμή ή για να έχουν. Καλό θα ήταν να πάρουν τώρα. Όσοι γίνεται να τονίσουμε εδώ τώρα. Αλλά γενικότερα, όποιος μας επισκεφτεί, όποιος μας πάρει τηλέφωνο, θα δει ότι η τιμή που κάνουμε στο κατάστημα δεν διαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε πολύ καλές τιμές. Καλά τώρα, άμα πούνε και ότι είναι και από τη δική μας εκπομπή, δεν προλάβανε, ξέρω εγώ, σήμερα να πάρουν και πάρουν αύριο, δεν νομίζω. Θα μας κάνει το χατήρι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Παπαδημητρία. Σας παρακαλούμε, λοιπόν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ φτηνό. Εγώ που το είδα σε αλλού, ήταν πιο ακριβό, για να είμαι ειλικρινής. Και το είδα και σε τι συσκευασία είναι, πόσα μέλι είναι. Είναι 250 μιλιγκράμμ το κάθε μπουκάλι. Βγαίνει και σε κάψουλες, 60 καψουλίτσες. Να πούμε ότι το υγρό είναι πολύ πιο ισχυρό. Δηλαδή με ένα κουταλάκι του γλυκού βγαίνει, έχει 1200 μιλιγκράμμ καθαρό ωμέγα 3, ηχθιέλαιο μέσα. Είναι μια καταπληκτική δόση για ένα κουταλάκι του γλυκού να λαμβάνεις 1200 μιλιγκράμμ καθαρό ηχθιέλαιο. Στις καψουλίτσες είναι λίγο πιο ελαφρύ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο προϊόν. Είναι το μουρουνέλαιο που είδαμε. Μετά είναι το σύμπλεγμα που είδαμε. Το σύμπλεγμα που είδαμε.
Νομίζω ότι έχουμε και ένα τρίτο προϊόν. Ναι. Έτσι. Να πούμε λιγάκι για το, αν θέλετε, για το bilberry lutein στα ξανθίν κόμπλεξ, που είναι από τους πιο πλήρες συνδυασμούς υπερτροφών, ότι τα καροτονοειδή και τα ανθοκιανίνες που έχει μέσα, τις έχει από τροφές. Δηλαδή, πιο αναλυτικά, πέρα από το bilberry, η lutein προέρχεται από το σγουρό λάχανο, το κάλε και το νερό κάρδαμο. Και ακαϊμπέρι, έχει και ακαϊμπέρι μέσα, συγγνώμη. Πολύ ωραία, μας έδωσε και εσύ αυτές τις διευκρινήσεις και θα συνεχίσουμε εντός ολίγου. Εδώ είμαστε και εδώ είναι ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος, ο διατροφολόγος μας, ο διαιτολόγος μας και υπεύθυνη των καταστημάτων Βιοφως, η αγαπημένη μας Δέσποινα Παπαδημητρίου, η οποία εδώ την έχω στριμώξει αρκετά, γιατί θέλω το καλό το δικό σας και το δικό μου, γιατί όχι, γιατί και εγώ είμαι καταναλώτρια και κοιτάω την τσέπη μου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Άρα, Δεσποινάκη, ξεκινάω από σένα, το οικονομικό πρώτα και μετά το επιστημονικό, γιατί τον κόσμο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το οικονομικό, πίστεψέ με. Όσοι μας πάρουν τώρα τηλέφωνο στο... Όσοι μας πάρουν τώρα τηλέφωνο στο 210-3800-320, που είναι Πανεπιστημίου 58, και 210-3800-320, που είναι Θεμιστοκλέος 3. Τι κερδίζουμε? Θα έχουν αυτή την έκπτωση, θα δουν αυτές τις τιμές που έχουμε δώσει ήδη στα σκευάσματα. Ωραία, και που τα είδαν, αλλά θα τα ξαναδούνε τώρα και το δεύτερο μέρος. Και το εξειδωτικό, το bilberry το είναι στα ξανθίνη. Αλλά πολύ καλά κάνετε και φροντίζετε τη τσέπη σας και εμείς γι' αυτό φροντίζουμε. Για τη τσέπη σας φροντίζουμε, πέρα από την υγεία σας. Θέλουμε να είστε υγιείς, θέλουμε να είστε χαρούμενοι και για να έχουμε αυτό το πακέτο πρέπει να σας δίνουμε σε καλές τιμές. Γιατί μπορεί κάποιος κόσμος δυστυχώς να αδυνατεί να αγοράσει κάποια σκευάσματα. Ακριβώς, και να αφήνει την υγεία του Δέσποινα μου λίγο πίσω και λέει δεν πειράζει, άλλη φορά και άλλη φορά. Νομίζω ότι για την υγεία μας δεν πρέπει να έχουμε άλλη φορά και δεν πρέπει να παίζουμε και με αυτήν. Ναι, βέβαια, γιατί ως γνωστό η υγεία είναι η μονάδα. Όλα τα άλλα είναι τα μοναδικά, τα μηδενικά. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε κατεβάσει τόσο πολύ τις τιμές, έχουμε κάνει τόσο προσιτά τα προϊόντα, για να μπορεί ένας άνθρωπος να αγοράσει ένα σκεύασμα που το έχει ανάγκη ή που απλά θέλει να το πάρει για πρόληψη, η οποία πρόληψη πάντα στοιχίζει πολύ λιγότερο από τη θεραπεία. Σωστά. Να το λέμε και αυτό. Και να πούμε για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το σημερινό θέμα που συζητάμε με τον διατροφολόγο μας, αλλά και με τη Δέσποινα την Παπαδημητρίου, είναι σε ό,τι έχει σχέση με τον εγκέφαλό μας, που χωρίς αυτόν δυστυχώς ούτε να περπατήσουμε, ούτε να μιλήσουμε, ούτε να δούμε, δεν μπορούμε τίποτε απολύτως να κάνουμε. Είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, του ανθρώπινου παιχνιδιού. Και επίσης μιλάμε για την όρασή μας και την καρδιά μας. Σε τι μας κάνει καλό το κάποιο από τα σκευάσματα που μας προτείνει το Βιοφως. Ήδη είδαμε το μουρουνέλαιο, το οποίο εμείς οι παλαιότεροι το ξέραμε, αλλά εγώ πιτσιρίκα δεν το έπαινα γιατί δεν μου άρεσε η μυρωδιά. Τώρα όμως είπαν τα παιδιά εδώ ότι έχουν μια θαυμάσια μυρωδιά και μπορούν από 6 μηνών, όπως μας είπε η Δέσποινα, να μπορείτε να δίνετε στα παιδιά για να έχουν ένα πολύ καλό εγκέφαλο και να... βοηθάει πάρα πολύ τη μνήμη και κυρίως τις νεαρές ηλικίες που διαβάζουν και είναι πολύ φορτωμένα τα παιδιά. Νομίζω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο σκεύασμα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και την καρδιά μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να το δούμε, Μάρια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάτι διαφορετικό γενικά. Βλέπουμε ένα συνένζυμο Q10 στα 200 mg. Το συνένζυμο Q10 είναι ένα συνένζυμο το οποίο δρά μέσα στο κύτταρο και μας βοηθάει να παίρνουμε ενέργεια από τα μυτοχόνδρια. Θεωρείται απαραίτητο. Συγγνώμη, επειδή μιλάς πολύ επιστημονικά. Ναι, θα το κάνω πιο απλά. Τι είναι το μυτοχόνδριο, παιδάκι? Είναι ενδοκυταρική μονάδα, η οποία δίνει την ενέργεια για να λειτουργήσει το κύτταρο. Α, μπράβο, πες το έτσι. Διότι έτσι που το λες, δεν έχουμε πάει ιατρική, δεν έχουμε πάει σε σχολή διαιτολογίας, δεν τα ξέρουμε πολύ καλά. Και θέλουμε τουλάχιστον αυτό που θα πάρουμε να το πιούμε, να ξέρουμε και γιατί το πίνουμε και τι έχει μέσα. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι οποιοδήποτε άνθρωπος παίρνει στατίνες για τη χοληστερίνη του, πολύ ωραία, πρέπει απαραίτητος να παίρνει συνένζυμο Q10. Απαραίτητος. Μπράβο. Το συνένζυμο Q10, οι στατίνες μάλλον, καταστρέφουν το συνένζυμο Q10 στον οργανισμό με αποτέλεσμα να δημιουργούν πολύ μεγάλες ελλείψεις. Και πρόβλημα στο σηκώτη, νομίζω, Αυτό εντάξει, εξηγείται στα χημικά του φαρμάκου, του κάθε φαρμάκου. Ακριβώς. Κοίταξε, όταν έχεις χοληστερίνη και πίνεις, όπως είπες, ένα φάρμακο, έτσι,
θα πρέπει να προσέξουμε το φυσικό συμπλήρωμα που θα πάρουμε, να μην μας δημιουργήσει πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Άρα αυτό το σκεύασμα μπορεί να μην μας δημιουργήσει πρόβλημα να το αυτό πάρουμε. Αυτό δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Μιλάμε για ένα τελείως φυσικό σκεύασμα, μιλάμε για ένα συνέσμο κιουτέν πολύ ψηλών μιλιγκράμμ. Και να πούμε το συνέσμο κιουτέν γενικά πρόκειται για μια ακριβή πρώτη ύλη. Εδώ το βρίσκουμε σε μια πάρα πολύ καλή τιμή. Ναι. Είναι εξαιρετική τιμή. Ειδικά όσοι γνωρίζουν και αγοράζουν Q10, ναι, θα μπορούν να δουν ότι είναι πάρα πολύ καλή τιμή του. Ναι. Ποια είναι η διαφορά του με όλα τα υπόλοιπα? Για πες μας. Εκτός ότι είναι μια αμερικάνικη εταιρεία, πιστοποιημένη, γνωστοποιημένη στον ΕΟΦ, που την εμπιστευόμαστε. Ναι. Εξαιρετική εταιρεία, η Natural Vitamins. Είναι μασόμενο. Δεν είναι καταπινόμενο. Α, δηλαδή. Είναι μασόμενο. Σαν τσίχλα να μπορούμε να το μασίσουμε. Σαν ζελεδάκι είναι. Η απορρόφηση γίνεται κυρίως μέσω του βλενογόνου και των παριών, δηλαδή κάτω από τη γλώσσα και στις παρίες στα μάγουλα. Ναι, ναι. Υπάρχει και καταπινόμενο κομμάτι, αλλά κυρίως η απορρόφηση γίνεται μέσα στο στόμα. Οπότε αυτομάτως δεν έχουμε το ποσοστό που χάνεται από το πεπτικό σύστημα. Έχουμε απευθείας προβολή του συνενζύμου κιουτέν στο αίμα. Οπότε έχουμε και μεγαλύτερα ποσοστά απορρόφηση και πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι ένα πανίσχυρο αντιοξειδωτικό. Συνηθίζουμε να το δίνουμε πέρα από τη λειτουργία της καρδιάς, των ματιών και του κεφάλου. Το παίρνουν πάρα πολύ και οι γυναίκες, γιατί βοηθάει στην νεανικότητα της επιδερμίδας. Παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ εδώ σημαντικό. Εδώ πολλές κυρίες ίσως θα ενδιαφερθούν να μάθουν να πάρουν καμιά πληροφορία παραπάνω. Δηλαδή, άμα πάρουμε αυτό το ωραίο ζελεδάκι, ναι, συν το χρόνο, ναι, έτσι, θα αποκτήσουμε και πιο. Καθυστερεί ουσιαστικά, επειδή είναι τόσο ισχυρό. Το γύρας. Καθυστερεί το γύρας. Παρακαλώ. Γιατί? Θέλω κι εγώ ένα, παρακαλώ. Γιατί γίνονται πιο αργά οι χημικές αντιδράσεις του οργανισμού, εξουδετερώνονται οι ελεύθερες ρίζες που μένουν από τις αντιδράσεις. Συνεπώς έχουμε πιο αργή γύρανση. Πάρα πολύ ωραίο. Και αφού δεν είχε καμία παρενέργεια, καμία λοιπόν η πρόληψη για την αντιγύρανση που κάνουν και συνεχώς μας λένε και κρέμες και έτσι και αυτά. Όλα συμβάλλουν βεβαίως. Όλα συμβάλλουν, απλά αλλά, να, είναι αυτό και αυτό ένα όπλο. Ένα όπλο κι αυτό, ναι. Είναι και αυτό ένα όπλο. Πολύ ωραίο. Κυρίες μου, αυτό το όπλο μπορείτε να το πάρετε σε αυτή την τιμή, άμα πείτε και άμα ότι έχετε δει την εκπομπή αυτή. Και άμα πάρετε τώρα στα τηλέφωνα, Δέσποινα. Να πάρετε τώρα τηλέφωνα. Έτσι, μπράβο. Στη Πανεπιστημίου 58-210-38-00320 και Θεμιστοκλέος 3-38-08-20 για να πάρετε αυτή την καταπληκτική τιμή. Α, μπράβο. Για να έχετε πρόληψη ή θεραπεία σε οτιδήποτε θέλετε, έχει σχέση με τα σκευάσματα που δείχνουμε. Ωραία, για το κεφάλι μας, για την όρασή μας, για την καρδιά μας και τώρα μας έβγαλες και αυτό το ωραίο μυστικό και για το δερματάκι μας. Για λοιπόν, κυρίες ενέργεια, μου, σας παρακαλώ που λένε. Για ναι, ναι, μέγιστη ενέργεια, γιατί καθότι το Q10 δίνει και οξυγόνο στους ιστούς και είναι και ένας λόγος, πέρα από τη γύρανση που είπε ο Μάριος για το δέρμα, μεταφέρει και θρεπτικά συστατικά, οπότε για υγιές και καθαρό δέρμα. Πολύ πέρα ωραία, από το, πάρα πολύ ωραία. Και παραπάνω ενέργεια στον οργανισμό. Το αισθάνεσαι με το Q10, τι παραπάνω ενέργεια, τι παραπάνω δύναμη. Πόση ποσότητα μπορούμε να πιούμε να πάρουμε από αυτό? Στο συγκεκριμένο που βλέπουμε είναι 200 μιλιγκράμμ στα δύο ζελεδάκια. Μπορούμε να πάρουμε ανάλογα τις ανάγκες του οργανισμού. Ναι. Και γίνεται και διαφορά η δική μας γενικά, ότι προσπαθούμε να εξατομικεύουμε. Μπράβο. Με πολύ λίγο την δοσολογία και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ή μπορούμε να πάρουμε 100 μιλιγκράμμ την ημέρα ή 200 μιλιγκράμμ την ημέρα. Ανάλογα αν είναι οι ανάγκες πολύ αυξημένες λόγω σταδινών, μπορούμε και 300 μιλιγκράμμ την ημέρα. Το κάθε ζελεδάκι είναι 100 μιλιγκράμμ. Ωραία. Άρα, ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες, εφόσον τον δείτε τον άλλον τετατέτ και συζητήσετε μαζί του, θα βγάλετε και την απόφαση ότι θα πρέπει να πάρει 100 ή 200 μιλιγκράμμ. Ακριβώς. Δεν μπορούμε ανεξέλεκτα να την πάρουμε άντρα και να. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Κορίτσια, πρέπει να πάτε κοντά, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, μία ωραία βόλτα θα πάτε, στην Πανεπιστημίου είναι, δύο βήματα είναι, θα πάρετε το μετρό, δεν θα έχετε πρόβλημα για να παρκάρετε. Έτσι, όσο για τους υπόλοιπους, ένα τηλέφωνο στην περιφέρεια που είσαστε και δεν είναι εύκολη πρόσβαση για να έρθετε κοντά. Να συζητήσετε μαζί τους και θα σας πούν και εκείνοι τι ακριβώς πρέπει να κάνετε, αν ενδιαφέρεστε να πάρετε, που νομίζω εγώ τουλάχιστον αμέσως ενδιαφέρθηκα. Συγγνώμη, δέρμα είναι. Έτσι. Πάμε. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτή είναι η διαφορά των καταστημάτων Βιοφώ σε σχέση με οτιδήποτε άλλο μπορούμε να συναντήσουμε. Ότι μέσα στα καταστήματα υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, όπως είμαι εγώ, όπως είναι άλλοι συνάδελφοι, που είναι μόνο διαιτολόγος, διατροφολόγος και δεν κουράζομαι ποτέ να το λέω. Είναι ο κατάλληλος να συμβουλέψει για θέματα διατροφής. Μόνο ο διαιτολόγος διατροφολόγος μπορεί να δώσει διατροφή και μόνο αυτός είναι ουσιαστικά ο γνώστης για κάποιο συμπλήρωμα διατροφής που προτείνει. Έτσι, ανεξέλεγκτα να μην παίρνουμε πράγματα. Ακριβώς. Και να μην κάνουμε εμείς τις δίαιτες. Γιατί υπάρχουν υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι μη πτυχιούχοι ή είναι ειδικοί κάποιου άλλου τομέα και προτείνουν σκευάσματα χωρίς να έχουν τη γνώση και την αρμοδιότητα να το κάνουν. Και είναι επικίνδυνο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για αυτό το φάρμακο. Το σκεύασμα αυτό.
Τι άλλο μπορεί να μας βοηθήσει? Βοηθάει πάρα πολύ στην αριθμία. Βοηθάει στη ρύθμιση των παλμών. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ στα επίπεδα ενέργειας. Το δίνουμε πάρα πολύ συχνά και σε αθλητές. Λόγω της αντιοξειδωτικής του δράσης, είναι απαραίτητο σε εγκεφαλική λειτουργία, σε λειτουργία οφθαλμών και καρδιακή λειτουργία. Αλλά έχει τόσες πολλές χρήσεις το Q10 που μπορεί να το ενσωματώσει σχεδόν ο καθένας στην καθημερινότητά του. Ωραία. Αλλά είπαμε, με μεγάλη προσοχή και αφού πάρετε τις συμβουλές των ειδικών, έτσι, ακριβώς, να μην κάνετε από μόνοι σας οτιδήποτε. Ωραία, Μάρια. Αυτά τα σκευάσματα, λοιπόν, τα τρία, θα τα ξαναδούμε έτσι προς το τέλος της εκπομπής για να τα θυμηθούν οι ακροατές μας, μάλλον οι τηλεθεατές μας, και να δούνε και πόσο καλές τιμές είναι, που είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τα προμηθευτούν από εσάς, είτε τηλεφωνικά είτε να έρθουν από κοντά. Που εγώ θα έλεγα καλύτερα να έρθουν από κοντά, θα έχουν και καλύτερα αποτελέσματα, θα σας γνωρίσουν και εσάς από κοντά. Σίγουρα είναι καλύτερο. Θα ήθελα, Μάρια μου, έτσι, να μας δώσεις κάποιες διατροφικές οδηγίες, γενικές, όχι ειδικές. Και ο καθένας ανάλογα με ό,τι του πηγαίνει να μπορεί να τις ακολουθήσει. Ωραία. Ξεκινώντας από τις διατροφικές οδηγίες, να πούμε καταρχάς κάτι για τα σκευάσματα πολύ γρήγορα, ότι αυτά τα τρία σκευάσματα μπορούν να συνδυαστούν και να προσφέρουν μια θωράκιση όλων των συστημάτων που είπαμε. Και ταυτόχρονα με τα σκευάσματα, λοιπόν, δίνουμε και κάποιες διατροφικές οδηγίες. Έχω ετοιμάσει μια καρτέλα εδώ πέρα να δείξουμε στους τηλεθεατές μας. Μερικά βασικά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε για να διατηρούμε σε καλή κατάσταση αυτά τα όργανα. Μεσογειακό μοντέλο διατροφής, δηλαδή αυξημένη κατανάλωση λαχανικών φρούτων, δημητριακών ολικής αλέσεως, λιγότερο ψάρι, λιγότερο κοτόπουλο και ακόμη λιγότερο κόκκινο κρέας. Συγγνώμη, λιγότερο κοτόπουλο και λιγότερο... Στη μεσογειακή πυραμίδα εννοώ. Α, δηλαδή, γιατί τρόμαξα, λέω, τίποτα δεν θα τρώμε. Η βάση μας, λοιπόν, είναι κόκκινο όχι, άσπρο όχι, ψάρι όχι, τι δεν είναι τρώμε. Τα δημητριακά ολικής αλέσεως, λαχανικά φρούτα, κοτόπουλο, ψάρι, καλά λιπαρά και μετά τελειώνουμε με το κόκκινο κρέας. Πρέπει να διατηρούμε ένα υγιές σωματικό βάρος, το οποίο επιβαρύνει λιγότερο όλα τα συστήματα, και το καρδιακό και το εγκεφαλικό και το οφθαλμικό σύστημα. Άρα γυμναστική υπερπάτημα εννοείς. Γυμναστική υπερπάτημα, υγιεινή διατροφή, υγιές σωματικό βάρος. Είναι δηλαδή όταν έχουμε ένα υγιές σωματικό βάρος, το σώμα μας δεν κουράζεται να κάνει τις λειτουργίες του. Σωστά. Έτσι. Ναι. Αποφεύγουμε την κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, δηλαδή τηγανιτών, τις πετσούλες τώρα που είναι κοντά και το Πάσχα. Ας το καλύτερα. Έτσι, όλα αυτά. Μην τους το λες, θα έχουν πρόβλημα. Ξέρετε, είναι παν μέτρων άριστον. Φυσικά. Απλά δεν πρέπει να κάνουμε υπερβολές και να προσπαθούμε να εντάξουμε στη διατροφή μας οπωσδήποτε ξηρούς καρπούς όπως αμύγδαλα, καρύδια. Το λιναρόσπορο, που είναι μια εξαιρετική πηγή ωμέγα 3 λιπαρών οξέων. Να σε ρωτήσω κάτι με το λιναρόσπορο. Το λιναρόσπορο μπορούμε να το βάλουμε και σε μια σαλάτα. Μπορούμε να τον βάλουμε και σε ομό, έτσι πάντα. Ομό σε μια σαλάτα, μέσα σε ένα γιαουρτάκι να τον ανακατέψουμε. Αχα. Πολύ τρόποι κατανάλωσης. Σε τι ποσότητα, αν το μετρήσουμε, ας πούμε, έχουμε μέτρο μέτρησης, ένα κουτάλι της σούπας. Μια κουταλιά της σούπας ανά ημέρα, νομίζω ότι είναι μια επαρκής ποσότητα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν. Το νερό μας, να μην ξεχνάμε, να ενυδατωνόμαστε, ειδικά τώρα που αρχίζει, ανοίγει ο καιρός και κάνει πιο πολύ ζέστη, απαραίτητη ενυδάτωση. Βλέπω, λες, για 2 λίτρα νερό. Εκεί περίπου. 1,5-2 λίτρα είναι ένας μέσος όρος που μπορεί να διατηρεί. Εγώ το αγαπώ το νερό και πίνω ίσως και παραπάνω. Για κάποιον που δεν αγαπάει το νερό, γιατί δυστυχώς έχω δει και πολλούς που δεν αγαπούν το νερό, μπορούν να το συμπληρώσουν με χυμούς. Άμα η χυμή είναι φυσική, όχι. Όταν μιλάμε για φρουτοπότα, όχι, εντάξει. Όχι. Γιατί έχουν ζάχαρη μέσα. Ακριβώς. Και... έχει κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες που σίγουρα προτιμούμε το νεράκι. Μπράβο. Έτσι. Ωραία, ναι. Λοιπόν, πλούσια τρόφιμα σε ωμέγα 3 λιπαρά, όπως είναι το ψάρι, όπως είναι τα καρύδια, όπως είναι ο λιναρόσπορος, όπως είναι η σπόρη τσία, ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε. Και αρκετά φρούτα και λαχανικά. Πολύ ωραία. Έτσι, για τη λειτουργία όλων αυτών των συστημάτων. Ναι. Δηλαδή, πόσα φρούτα μπορούμε να φάμε το 24ωρο. Επειδή το κάθε άτομο διαφέρουν ενεργειακές του ανάγκες, ας πούμε ότι... Όχι, το μίνιμουμ. Με 2-3 φρουτάκια την ημέρα... Δηλαδή 3 μήλα ή 1 μήλο, ένα πορτοκάλι, ένα μανταρίνι, δηλαδή, ένα λάξ, έτσι. Μπράβο, 2-3 φρουτάκια την ημέρα και όσο έχουμε και ποικιλία ακόμη καλύτερα για να φέρνουμε πληθώρα βιταμίνων, νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι σε γενικές γραμμές, γιατί σίγουρα το κάθε άτομο είναι ξεχωριστό. Ωραία. Μπορείς να μας δώσεις και ένα ωραίο διαιτολόγιο τώρα. Βεβαίως. Για να βοηθήσουμε τις νοικοκυρές έτσι να τις ξεμπερδέψουμε αν κάποιες έχουν μπερδευτεί. Έχω ετοιμάσει ένα ενδεικτικό διαιτολόγιο το οποίο βοηθάει την βελτίωση της λειτουργίας των ματιών, της καρδιάς και του εγκεφάλου. Έχω βάλει σαν πρωινό ένα γάλα αμυγδάλου ενισχυμένο με ασβέστιο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και στην εγκεφαλική λειτουργία
και στην καρδιακή λειτουργία, αλλά και βοηθάει και στην οστεοπόρωση. Εγώ που δεν τρώω, που δεν πίνω τέτοιο γάλα και θέλω να πάω πιω ένα αφέψιμα. Τι μπορώ να πιω, να πιω, ας πούμε, χαμομήλι, να μπορείτε πιω να... τσάι, να πιω δίκταμο, να πω, πιω τι μπορώ να πιω. Μπορούμε να πιούμε ένα βιολογικό γάλα, κανονικό, αγελάδινο. Όχι, γάλα δεν θέλω. Εγώ εντάξει, δεν το θέλω το γάλα. Ωραία. Πώς μπορείς να με διευκολύνεις. Μπορούμε να βάλουμε ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι ή ένα ποτήρι πράσινο τσάι, ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι. Α, μπράβο, ωραία, αυτό ήθελα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι, γιατί εγώ δεν είμαι του γάλακτος οτιδήποτε γάλα. Ενώ τρώω γιαούρτι. Γιαούρτι μπορείς να φας το πρωί. Βεβαίως και μπορείς να φας πρωί το πρωί. Α, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Είδες, κοιτάω και να δω τώρα. Ευκαιρία εδώ πέρα που τον έχω να μάθω κι εγώ κάτι περισσότερο. Σωστά. Από τι ήξερα. Επίσης λοιπόν, είτε στο γιαούρτι, είτε στο γάλα μας, είτε στο γάλα αμυγδάλου, προσθέτουμε μέσα λιναρόσπορο και μια μπανανούλα και έχουμε έτσι ένα πλήρες δυναμωτικό πρωινό με όλα τα θρεπτικά συστατικά που θέλουμε. Μετά, σαν δεκατιανό, έχουμε βάλει το ψωμί από δίκοκο στάρι, το οποίο είναι χαμηλής γλουτένης. Για όσα άτομα πάσχουν από κοιλιοκάκι δηλαδή, ή για άτομα που έχουν ευερέθει στο έντερο που συνιστούμε λίγο χαμηλότερη γλουτένη, είναι πιο εύπεπτο, γι' αυτό το έχω βάλει. Κοίταξε, να σε ρωτήσω πάλι για κάτι άλλο. Όλο σε διακόπτω, αλλά πρέπει, γιατί. Καλά, καλά. Ίσως οι άνθρωποι δεν μπορούν. Εγώ, ας πούμε, που δεν θέλω να φάω το συγκεκριμένο ψωμί, μπορώ να τα αντικαταστήσω με φρυγανιά ή με κάποιο παξιμάδι. Μπορείτε, από βέβαια αυτά που κυκλοφορούν. Τι είδους παξιμάδι δηλαδή. Κατά προτίμηση να παίρνουμε ολικής αλέσεως για να παίρνουμε όλα τα φυτικές ίνες και τις φυτοστερόλες που χρειαζόμαστε για την καλύτερη λειτουργία της καρδιάς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι, πάμε παρακάτω. Με ταχύνι το ψωμί και ένα φρεσκοστημένο χυμό, αν δεν τον έχουμε πιει το πρωί, αλλιώς βάζουμε ένα φρουτάκι. Για το απογευμένο. Για το δεκατιανό. Για το δεκατιανό. Το ενδιάμεσο από πρωί και μεσημέρι. Ναι, πολύ ωραία. Σαν μεσημεριανό, προτείνουμε ένα φιλέτο σολομού με βραστή κοινόα, πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, ωμέγα 3 λιπαρανοξέων. Όλο το σύμπλεγμα Β που μας δίνει η κοινόα και μια σαλάτα φρέσκα λαχανικά και ελαιόλαδο. Και έχω προσθέσει και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Γιατί έχουμε τη ρεσβερατρόλη που δίνει το κόκκινο κρασί, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στη λειτουργία και των οφθαλμών και του εγκεφάλου και της καρδιάς. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με ένα. Εγώ δηλαδή που δεν πίνω καθόλου, κάνω κακό. Εντάξει, κακό δεν κάνετε. Αν βάλετε όμως ένα κρασάκι, θα κάνετε καλό. Θα είναι καλό, Ναι. Κοίτα που θα αρχίσω τώρα να πίνω και κρασί. Έστω και ένα ποτηράκι. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο απογευματινό μας. Ναι. Που εδώ έχουμε βάλει το γιορτάκι που συζητούσαμε πριν. Μπράβο. Μπορεί να το βάλεις το πρωί ή μπορεί να το βάλεις και το απόγευμα. Βεβαίως. Δύο φορές μπορώ να το βάλω δηλαδή. Να φάω και το πρωί αντί για αυτό. Να βάλω. Εντάξει, θεωρητικά μπορούμε, αλλά πάντα όπως λέμε το κάθε άτομο είναι ξεχωριστό. Οπότε εκεί πάμε στις θερμίδες που χρειάζεται το κάθε άτομο. Ωραία. Οπότε, σαν. Όχι, λέμε σαν γενικότερα. Σαν θρεπτικά συστατικά, βεβαίως και μπορούμε. Βεβαίως και μπορούμε. Μαζί με σπόρους τσία και φράουλες που είναι και εποχής τι τώρα. Τι είναι η σπόρη τσία. Σπόρη τσία είναι κάποια σποράκια που τα παίρνουμε από τη Λατινική Αμερική. Μικρά-μικρά σποράκια είναι που μπαίνουν στο γιαούρτι ή στο χυμό μας. Τα οποία είναι εξαιρετική πηγή φυτικών ινών και ωμέγα 3 λιπαρανοξέων. Έλα. Τι χρώμα έχουν αυτά. Είναι από μαύρο. Την άλλη φορά θέλω να μου φέρετε τσία εδώ. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι από μαύρο ξεκινάνε και ανοίγει σε γκρι έως έχει και κάποια σποράκια και που λευκά. Αλλά είναι πιο σκουρόχρωμα. Δηλαδή αντί να πάρεις λιναρόσπορο, μπορεί να πάρεις αυτά τα τσία. Είναι μια πολύ και σε γεύση τι είναι. Εντάξει, είναι έτσι. Ουδέτερη γεύση. Ωραία, οπότε δεν υπάρχει. Ούτε μυρίζει, ας πούμε, κάτι σε κάποιους που έχουν ευαισθησία στις μυρωδιές κλπ. Τι σας ρωτάω όμως. Αλλά πρέπει να τα ρωτήσω για να τα μάθει και ο κόσμος και να ξέρει ότι αυτά τα συμπληρώματα που παίρνει είναι για το καλό του. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και σαν βραδινό έχουμε βάλει μια σαλάτα με πολύχρωμες πιπεριές, δηλαδή πολύ καλές πηγές βιοφλαβονοειδών και βιταμίνη C. Μαρούλι και ρόκα. Σύμπλεγμα Β λοιπόν και ασβέστιο, μαζί με κεμπάπ σόγιας και ελαιόλαδο. Το κεμπάπ σόγιας είναι. Με πρόλαβες, έτοιμη ήμουν να σου πω τι είναι αυτό. Είναι ουσιαστικά ένα κεμπάπ το οποίο είναι φυτικό, όμως δεν έχει τις βλαβερές συνέπειες. Βλαβερές συνέπειες που έχει υπερκατανάλωση. Εν πάση περιπτώσει, λιπαρών και λοιπά. Ναι. Δεν έχει πολύ χαμηλότερα λιπαρά λοιπόν από το κανονικό κεμπάπ. Πολύ εύγευστο. Πού τα βρίσκουμε αυτά. Αυτά όλα λοιπόν τα βρίσκεται στα καταστήματα Βιοφως, Πανεπιστημίου 58 και Θεμιστοκλέους 3, που είναι κοντά στο σταθμό του μετρό Ομόνια. Θα βρούμε όλα τα τρόφιμα που βλέπουμε εδώ πέρα, τα βιολογικά τρόφιμα, γιατί κυρίως ό,τι γράφουμε είναι για βιολογικά τρόφιμα, στις καλύτερες τιμές. Α, μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο διαιτολόγιο αυτό που μας έδωσες. Μάλλον ένα, εκτός από τον οδηγό που μας έδωσες, και ένα διαιτολόγιο που μπορούμε σε γενικές γραμμές να επιλέξει ο καθένας αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι καλό είναι να προστρέξεις εσάς. Να το προσαρμόσουμε εμείς καλύτερα. Όπως εγώ τώρα είχα τα ερωτήματα για τον εαυτό μου, με την έννοια πια δεν πίνω το γάλα το συγκεκριμένο. Αν μπορώ να πιω ένα αφέψιμα.
και μου προτείνατε τι να πιω. Δηλαδή, νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να επιδιώξουν και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε. Και πραγματικά είναι και οπαδοί. Εμείς θέλουμε να κάνουμε οπαδούς και τους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα δεν τα γνωρίζαν τα βιολογικά προϊόντα. Και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν τα γνώριζα όλα. Και τώρα με τη βοήθειά σας, πραγματικά έχω μείνει έκπληκτη με ορισμένα τα οποία άρχισα να χρησιμοποιώ και εγώ και είδα ότι πραγματικά βελτιώνουν πάρα πολύ την υγεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή κόπος, τρόπος χρειάζεται. Και ο τρόπος, τον τρόπο τον έχει βρει το βίο φως για να μας κάνει να αγαπήσουμε τα βιολογικά προϊόντα και τα σκευάσματα που είναι πραγματικά φυτικά σκευάσματα και δεν έχουν χημεία μέσα. Τη χημεία την αφήνουμε για τους άλλους και κρατάμε εδώ τη φύση. Θα γυρίσω στη Δέσποινα πάλι. Δέσποινα μου, θα ήθελα να ξαναδούμε αυτά τα τρία προϊόντα που μας προτείνετε, ούτως ώστε να έχουμε καλή μνήμη, να έχουμε έτσι καλή διάθεση, να έχουμε γερή καρδιά και φυσικά πάνω απ' όλα να βλέπουμε σαν αητός. Εγώ βέβαια για να δω σαν αητός αποκλείεται, γιατί το έχω πάθει. Αλλά τουλάχιστον να σταθεροποιούμε την πάθηση των ματιών μας, όσοι από μας, από σας και εγώ μαζί με σας έχουμε, να τη σταθεροποιούμε, να τη βελτιώνουμε, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει κάποιοι που μέχρι τώρα έχετε πολύ γερή όραση, να τη διατηρήσετε αυτή την όραση. Άρα μπορούμε να κάνουμε και πρόληψη, Δέσποινά μου, με αυτά τα σκευάσματα, έτσι. Δεν είναι μόνο για το αν το πάθουμε το κακό, αλλά πριν το πάθουμε. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε και πρόληψη. Mm-hmm. Και εγώ θα έλεγα στον κόσμο ότι ελάτε κοντά μας. Έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό, που μπορεί να σας δώσει, τονίζω, δωρεάν διατροφή. Είναι πτυχιούχοι διαιτολόγοι, διατροφολόγοι και μπορούν να δώσουν εξατομικευμένη δωρεάν διατροφή σε όποιον άνθρωπο ενδιαφέρεται. Και μπορούμε γενικότερα να δούμε ένα πρόβλημα που έχει, να φροντίσουμε τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Μας ενδιαφέρει κάθε άνθρωπος που μπαίνει στο κατάστημά μας ξεχωριστά να φύγει τουλάχιστον ενημερωμένος. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτό. Και γι' αυτό προσφέρουμε όλα αυτά τα προϊόντα που είδατε και όλα μας τα προϊόντα, τα οποία είναι πιστοποιημένα, βιολογικά, από παγκόσμιες μεγάλες πιστοποιημένες εταιρείες, mm-hmm. στις καλύτερες τιμές αγοράς. Έχουμε καταπληκτικές τιμές, έχουμε πολύ εξειδικευμένο προσωπικό με διάθεση να σας εξυπηρετήσει και να σας μεταδώσει τις γνώσεις του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λες, Δέσποινα. Βλέπουμε το μεταξύ. Αυτό είναι, νομίζω, ένα προϊόν που θα το αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Τουλάχιστον όσοι πραγματικά θέλουμε να έχουμε διάβγεια, να έχουμε καλή όραση και φυσικά να έχουμε μια πολύ καλή καρδιά και βέβαια για μας τις γυναίκες να έχουμε και έτσι καλή επιδερμίδα. Και είναι κάτι που το μασάμε σαν τσίχλα, είναι ζελέ από ό,τι μας είπε ο Μάριος πριν από λίγο, είναι σαν ζελεδάκι, οπότε μπορούμε σιγά σιγά έτσι μία φορά την ημέρα θα μπορούμε, αλλά φυσικά είπαμε ο καθένας μπορεί εγώ να θέλω 100 μιλιγκράμμ, η Δέσποινα θέλει 200 μιλιγκράμμ, έτσι. Καλά είναι να τους επισκεφτείτε από κοντά, να δείτε τι ακριβώς σας ταιριάζει για να μην κάνετε λάθη και είπαμε, καλό δρόμο θέλουμε για την υγεία μας, δεν θέλουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ κατάλληλοι άνθρωποι που εξυπηρετούν στο βιοφως, στα καταστήματα που είναι στην Πανεπιστημίου και στη Θεμιστοκλέους. Εκεί μπορείτε, όσοι δεν θέλετε να πάρετε σκευάσματα, μπορείτε να πάρετε βιολογικά προϊόντα, φρούτα, λαχανικά και τέτοια, έτσι. Έχετε, Δέσποινα, στη Θεμιστοκλέους. Βεβαίως, έχουμε έτσι. Και φρούτα, λαχανικά. Για αυτούς που δεν ενδιαφέρονται για τα σκευάσματα και ενδιαφέρονται για σωστή υγιεινή διατροφή. Ακριβώς. Μπορούν να περάσουν και δίπλα να πάρουν. Θεμιστοκλέους 3, βεβαίως. Ναι. Για να πάρουν τα τρόφιμά τους. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να τους κατευθύνει. Ναι. Ξέρεις τι, με τα βιολογικά προϊόντα, επειδή υπάρχουν, υποτίθεται, και στα σούπερ μάρκετ. Τα βιολογικά προϊόντα έχω δει να είναι λιγάκι, πώς να το πω τώρα, κακομούτσουνα, βρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι, ξέρεις, στρογγυλό, ωραίο, καθαρό το μήλο. Δεν είναι πατάτα έτσι πως είναι. Δεν είναι το καρότα έτσι πως είναι. Δεν είναι μελιτζάνα έτσι πως είναι, που τη βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ έτσι περιποιημένα και στοιχημένα. Τα βιολογικά προϊόντα από πλευράς μορφής, αλλά από μπορεί να μην είναι ωραία. Τα δικά σας είναι ωραία. Άκου τι ρωτάω τώρα. Είναι ωραία τα δικά σας. Τα προς προϊόντα. Θεού, αν κάνουμε παραγγελία στη φύση, να βγάλει ολοστρόγγυλο μήλο. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Χωρίς σημάδια και λεμονάκι κατά κίτρινο. Μπράβο. Αυτά. Σημασία έχει. Εκεί ήθελα να σε πάω.
Γι' αυτό είπα τη μορφή του, ναι. Να μην παρεμβαίνουμε στη φύση όσο γίνεται και για το καλό της υγείας μας, για να έχουμε υγιεινά τρόφιμα στο πιάτο μας, στην υγεία τη δικιά μας, στην υγεία των παιδιών μας, αλλά και για το περιβάλλον. Γιατί αυτή τη γη εμείς την πήραμε από κάποιους, θα την δώσουμε και σε κάποιους, στους απογόνους μας, και πρέπει να τη φροντίζουμε. Και να μην τη γεμίζουμε χημικά. Να μην τη γεμίζουμε χημικά, έτσι ακριβώς. Εγώ γι' αυτό της το έφερα έτσι της Δέσποινας και της είπα ότι βλέπω μερικά που είναι έτσι. Λοιπόν, μην κοιτάτε το πώς είναι. Αν είναι ολοστρόγγυλα, αν έχουν, ξέρω εγώ, κανένα μαυράκι επάνω. Γιατί είναι μερικοί που είναι μίζεροι. Λοιπόν, το βιολογικό προϊόν και τουλάχιστον όσοι έχετε και μποστάνι στο σπίτι σας, τουλάχιστον στην επαρχία, έτσι. Ξέρετε ότι τα βιολογικά προϊόντα ποτέ δεν βγαίνουν ολοστρόγγυλα, ποτέ δεν βγαίνουν στη σειρά, έτσι, να μην χάνεις καθόλου πόντους. Άρα μην κοιτάτε το πώς είναι τα προϊόντα εξωτερικά, αλλά το τι βιταμίνες έχουν, να πηγαίνετε όμως πάντα πραγματικά σε καταστήματα επιλεγμένα που επιλέγουν και αυτά τα προϊόντα τα βιολογικά που παίρνουν, όπως το Βιοφως. Νομίζω ότι οι επιλογές που κάνουν τα καταστήματά σας, Δέσποινά μου, τα κάνουν άνθρωποι που ξέρουν. Ενώ όπως θα το πάρεις από το χωράφι, θα περάσει για να έρθει στο δικό σου μαγαζί και να φτάσει, θα περάσει από κάποια διαδικασία ελέγχου. Είναι έτσι? Βεβαίως. Δεν έρχεται οποιοδήποτε και σας λέει έχω ένα βιολογικό προϊόν, πάρτο. Όχι, είναι ελεγχόμενα αυτά από εσάς, από την επιχείρηση. Τα πάντα, ελέγχουμε ό,τι περνάει από το χέρι, ναι, μας ελέγχεται. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως είμαστε και πολύ εξασφαλισμένοι, γιατί κάθε προϊόν φέρει επάνω κωδικό πιστοποίησης. Δηλαδή από κάποια εταιρεία που έχει πιστοποιηθεί. Mm-hmm. Επίσης, κάποια προϊόντα που δεν έχουμε τη δυνατότητα σε καμία περίπτωση, συσκευασμένο προϊόν, ένα αποξηραμένο φρούτο, ας πούμε. Ελληνικό. Mm-hmm. Αλλά, ναι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε ακριβώς το παραγωγό ή το χωράφι του συγκεκριμένου, ναι, παραγωγού. Ναι, ναι. Εμπιστευόμαστε την εταιρεία που το πιστοποιεί και την εταιρεία που το συσκευάζει. Να είναι επώνυμη εταιρεία, να είναι μεγάλο όνομα στον χώρο των βιολογικών, για να είμαστε και εμείς όσο γίνεται σίγουροι. Μπράβο, ότι αυτό το προϊόν που παίρνει είναι αυτό και όχι κάτι άλλο. Συνεργαζόμαστε μόνο με πιστοποιημένες και μεγάλες εταιρείες του χώρου. Πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι σας δώσαμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, πάρα πολλές πληροφορίες και για τα σκευάσματα που έχει το Βιοφως, αλλά και για τα βιολογικά προϊόντα που έχει. Όλα είναι ελεγμένα από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, που δεν θα σας κοροϊδέψουν ποτέ. Αντίθετα, θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ σε ό,τι πρόβλημα έχετε, είτε μικρό είτε μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας μιλήσαμε για τον εγκέφαλό μας, μιλήσαμε για τα μάτια μας, για την όρασή μας και μιλήσαμε φυσικά για την καρδιά μας, για τα προϊόντα που μας προτείνει το Βιοφως, τουλάχιστον προληπτικά, έτσι, γιατί καλύτερα είναι να κάνεις πρόληψη παρά μετά να περιμένεις να σε κάνουν καλά. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίες οι πληροφορίες που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και τελειώνοντας, να πούμε ότι η Δέσποινα, όσοι πάρουν τώρα, εδώ και τώρα, τι όσοι πάρουν τώρα τηλέφωνο, έτσι, πριν κλείσουμε, θα, ναι, έχουν αυτές τις ειδικές τιμές που έχουμε κάνει για την εκπομπή και μόνο. Mm-hmm. Να πάρουν τώρα τηλέφωνο καλό το κόσμο και να κλείσουν τα σκευάσματα που θα θέλανε να δοκιμάσουν. Με όποια πληροφορία θέλουν, βεβαίως θα τους δώσουμε και τηλεφωνικά, εννοείται. Mm-hmm. Ωραία. Και θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά. Και εμείς χαρήκαμε που ήμασταν όλοι μαζί σήμερα εδώ και κάναμε παρέα, ελπίζω καλή παρέα στους φίλους και στις φίλες που καθίσανε και μας είδανε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.